είναι το κέντρο εκτύπωσης των λογαριασμών. Εδώ δηλαδή εκτυπώνται καθημερινά 170 με 190 χιλιάδες λογαριασμοί. Λίγο πριν από τις 6 λοιπόν, συνδικαλιστές της Γενόπ ΔΕΗ, της ΓΕΣΕΕ, του εργατικού κέντρου της Αθήνας και του ΠΑΜΕ ήρθαν εδώ, προχώρησαν στην κατάληψη αυτή με στόχο, όπως μας είπε ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, ο κ. Φωτόπουλος, να μην αφήσουν να εκδοθεί ούτε ένας λογαριασμός ο οποίος θα περιέχει το ειδικό τέλος. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα αφήσουμε να πάει λογαριασμός με το ειδικό τέλος σε κανέναν άνεργο, χαμηλοσυνταξιούχο και μισθοσυντήρητο. Να πούμε, Όλγα, ότι είναι άγνωστο το πόση ώρα θα καθίσουν εδώ οι συνδικαλιστές. Είναι πάρα πολλοί κόσμος εδώ, είναι και μέσα στο κτίριο και έξω από αυτό, μπροστά δηλαδή επί την οδού Πειραιός. Και πριν από λίγο, μάλιστα, να πούμε ότι είχαμε και την πρώτη επίσημη κυβερνητική θέση στην κατάληψη αυτή της Γενόπ ΔΕΗ, διαστόματος του αρμοδίου υπουργού, του Υπουργού Ενέργειας δηλαδή, του κυρίου Γιώργου Παπακοσταντίνου. Λέει λοιπόν ο κύριος Παπακοσταντίνου στην δήλωση που έκανε πριν από λίγα λεπτά: στη σημερινή εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, κανείς δεν δικαιούται να παίζει παιχνίδια που μπορεί να κοστίζουν ακριβά στη χώρα. Και συνεχίζει ο κ. Παπακοσταντίνου: καλώ άμεσα την Γενόπ ΔΕΗ να αποχωρήσει από το κτίριο όπου εμποδίζεται η έκδοση των λογαριασμών. Και κλείνει: έχω δώσει ρητή εντολή στη διοίκηση της ΔΕΗ να ζητήσει εισαγγελική παρέμβαση. Αυτή λοιπόν η δήλωση που έκανε ο κ. Παπακοσταντίνου πριν από λίγα λεπτά. Να δούμε... Ως εργαζόμενοι σε αυτή την επιχείρηση που φτιάχτηκε με το υστέρημα του ελληνικού λαού για να τον υπηρετεί, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Όχι γιατί είμαστε παραβατικοί τύποι, αλλά γιατί πραγματικά δεν έχουμε χάσει τις κοινωνικές ευαισθησίες μας. Λέμε ότι εμείς το ρεύμα στο φτωχό, τον άνεργο και το μεροκαματιάρι δεν πρόκειται να το κόψουμε και ας πάμε φυλακή. Η απόφαση των συνδικάτων και ιδιαίτερα της Γενόπ ΔΕΗ να σταθεί αλληλέγγυη σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους Έλληνες πολίτες που δεν έχουν να πληρώσουν το χαράτσι του τιμολογίου έτσι όπως αυτό ψηφίστηκε από την κυβέρνηση, είναι μια απόφαση κοινωνικής δικαιοσύνης και έτσι τα συνδικάτα θα συμπεριφέρονται από εδώ και στο εξής. Έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ το χαράτσι, γιατί δεν θα χρειαζόταν να το πληρώναμε εάν δεν είχαν, αν είχαν κάνει κάτι για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής των ελεύθερων επαγγελματιών, βλέπε δικηγόροι, γιατροί και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν έχω καμία απολύτως διάθεση να υπερασπιστώ το χαράτσι. Αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε να μην πούμε, πρώτον, ότι δεν έχουμε χρήση τον κύριο Φωτόπουλο και την Γενόπ ΔΕΗ να αποφασίζει ποια τέλη θα εισπράττονται και ποια τέλη δεν θα εισπράττονται. Να θυμίσω εδώ, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, ότι το ταμείο της Γενόπ ΔΕΗ κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο 800 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, κάθε χρόνο. Λοιπόν, δεν έχουμε χρήση τον κύριο Φωτόπουλο να αποφασίζει ποιο τέλος θα εισπράττεται, ποιο τέλος δεν θα εισπράττεται, ούτε έχουμε εκχωρήσει αυτή την αρμοδιότητα στο ΠΑΜΕ να αποφασίζει ποιος φόρος θα εισπράττεται και ποιος φόρος δεν θα εισπράττεται. Και δεν μπορούμε παρά να μην πούμε ότι και τα δύο αυτά συνδικάτα δεν δείχνουν να έχουν αντιληφθεί την κρισιμότητα των στιγμών σε κάθε περίπτωση. Ήταν όμως και η ΓΕΣΕ εκεί. Δεν ήταν μόνο ο κύριος Φωτόπουλος ή το ΠΑΜΕ, ήταν και η ΓΕΣΕ. Τώρα θες οπωσδήποτε να σχολιάσω τον κύριο Παναγόπουλο. Ο κύριος Παναγόπουλος είναι Πασόκ από ό,τι θυμάμαι. Δεν ξέρω το πόσο Πασόκ είναι. Και ο κύριος Φωτόπουλος. Και οι δύο είναι συνδικαλιστές. Και οι δύο, και ο κύριος Φωτόπουλος το Πασόκ είναι. Και η ΓΕΣΕ είναι εκεί. Σύμφωνοι. Λοιπόν, ούτε στη ΓΕΣΕ έχουμε χωρίσει λοιπόν το δικαίωμα να αποφασίσει ποιο τέλος θα εισπράτεται και ποιο τέλος δεν θα εισπράτεται. Πόσο μάλλον όλες αυτές οι συνδικαλιστικές ηγεσίες δεν έχουν και την καλύτερη γνώμη στην κοινή γνώμη.